Η Ελλάδα την περίοδο 2010-2014, μέσα σε μια πολύ δύσκολη δημοσιονομική περίοδο, μια περίοδο που παραμιλούσε η κοινωνία, δεν ξέραμε πού πατάμε και πού βαδίζουμε, τι είναι αυτό που έχει συμβεί και πώς θα το αντιμετωπίσουμε, με κάποιους να εκμεταλλεύονται δημαγωγικά την αγωνία του κόσμου, την μείωση του εισοδήματός του, το γεγονός ότι η χώρα βρέθηκε με ένα πρωτοφανές έλλειμμα και με ένα παγκοσμίως πρωτοφανές δημόσιο χρέος, εκείνη ακριβώς την εποχή η πατρίδα μας στον τομέα της ενέργειας έκανε μερικά πολύ πολύ σημαντικά βήματα που τότε πέρασαν έτσι. Τώρα όμως πρέπει να τα αναδεικνύουμε διότι μπορούν να αποτελέσουν οδηγό και φάρο για το τι πρέπει να κάνουμε σήμερα και αύριο. Ακούστε φίλες και φίλοι, μερικά επιτεύγματα της περίοδου αυτής, της δύσκολης, του 2010-2014. Η Ελλάδα την περίοδο αυτή έγινε η έκτη καλύτερη χώρα στον κόσμο στην κατακεφαλή παραγωγή φωτοβολταϊκής ενέργειας. Η Ελλάδα την περίοδο ακριβώς αυτή έγινε επίσης η 7η καλύτερη χώρα στην Ευρώπη στην παραγωγή αιωλικής ενέργειας. Δεν θα κουνούν λοιπόν το δάχτυλο στην Ελλάδα κάποιοι και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού λέγοντας ότι πρέπει να πάμε σε πράσινες μορφές ενέργειας και γι' αυτό για παράδειγμα δεν μας χρειάζεται ο αγωγός EastMed. Πρώτοι εμείς εδώ και 10 χρόνια δρομολογήσαμε τη διαδικασία μιας Ελλάδας πρωταγωνίστριας στην πράσινη μετάβαση. Και θέλω να ξεκαθαρίσω και κάτι ακόμη. Συζητήσαμε για το ζήτημα της εξοικονόμησης ενέργειας. Μπορεί κάποιος να μου πει, εντάξει, δεν είναι και τόσο σπουδαίο ζήτημα. Φίλες και φίλοι, πρέπει να σας πω ότι αν συνεχιζόταν με τον ομαλό τρόπο και τον φιλόδοξο τρόπο που είχαμε δρομολογήσει το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων της Ελλάδας, το οποίο το 2014 αξιολογήθηκε ως το δεύτερο καλύτερο της Ευρώπης. Αμέσως μετά το Ισπανικό, σήμερα θα ήταν πολλές δεκάδες χιλιάδες τα νοικοκυριά της Ελλάδας που θα υπέφεραν από τους αυξημένους, τους εξωπραγματικούς λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου. Δεκάδες χιλιάδες λιγότερα τα νοικοκυριά που θα υπέφεραν από τους αυξημένους. Γιατί θα είχαμε καταφέρει να αυξήσουμε τα νοικοκυριά που είναι θωρακισμένα. Και μπορεί κάποιος να μου πει, εντάξει ρε Γιάννη, τώρα δεν είναι και μείζον θέμα αυτό. Είναι και παρά είναι. Γιατί θέλετε να σας πω δύο αριθμούς. Με βάση στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ένα μέσο σπίτι σε μια αστική περιοχή δαπανά κάθε χρόνο 3.000 ευρώ για ενεργειακά προϊόντα, φεύγουν από την τσέπη μας δηλαδή, πηγαίνοντας προς τους παρόχους 3.000 ευρώ όταν είναι αθωράκιστο ενεργειακά το σπίτι και όταν το θωρακίσουμε ενεργειακά, το νοικοκυριό πληρώνει μόνο 1.300 ευρώ. Γλιτώνουμε δηλαδή κάθε χρόνο για τα επόμενα 50 χρόνια 1.700 ευρώ παραπανήσιο κόστος που φεύγει από την τσέπη μας. Είναι λοιπόν μια πολιτική βαθιά κοινωνική, βαθιά δίκαιη και βαθιά πατριωτική. Και γιατί λέω πατριωτική? Γιατί εδώ ξαναέρχομαι σε αυτό που είπα νωρίτερα. Η εξοικονόμηση ενέργειας δεν είναι μία ακόμη πολιτική. Είναι μια πολιτική της οποίας το 75% των πρώτων υλών που χρησιμοποιείς για εξοικονόμηση ενέργειας παράγεται από ελληνικές επιχειρήσεις. Δίνουμε μεροκάματο σε Έλληνες εργαζόμενους. Είναι λοιπόν πολύ πολύ πιο σπουδαίο από αυτό που κάποιοι λένε ότι είναι ένα ακόμη πρόγραμμα. Και αυτό το πρόγραμμα μπορεί και πρέπει να διπλασιάσει τον προϋπολογισμό του και μπορεί και πρέπει
να γίνει κάτι που το παλεύω εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί δεν κάνουμε πλήρη φοροαπαλλαγή, πλήρη φοροαπαλλαγή στις δαπάνες για την ενεργειακή αναβάθμιση ενός σπιτιού? Πόσο θέλει ένα σπίτι για να αναβαθμιστεί? 15.000, 20. Πλήρη φοροαπαλλαγή. Ο ΦΠΑ και τα έσοδα που θα εισπράξει από τη φορολόγηση, τα μεροκάματα και τις πρώτες ύλες, είναι τόσο που τα έσοδα του κράτους θα ισοζυγιστούν. Και δεν το κάνουν. Και να έρθω, περνώντας στο τελευταίο μέρος της παρέμβασής μου, στα βαριά, στα πολύ βαριά, τα ζητήματα των ερευνών υδρογονανθράκων και των αγωγών. Ξέρετε, την περίοδο 2010-2014 άρχισε να μπαίνει στο πολιτικό μας λεξιλόγιο μια μεγάλη ομάδα νέων λέξεων, που ήταν άγνωστη όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αγωγός ΤΑΠ, εφεσαριού Αλεξανδρούπολης, ρεβιθούσα αναβάθμιση, ελληνοβουλγαρικός αγωγός IGB, έρευνες υδρογονανθράκων και άλλα. Τότε λοιπόν δρομολογήθηκε μια εθνική, πατριωτική πολιτική που είχε ένα στόχο. Να αναβαθμίσει γεωπολιτικά την Ελλάδα, να καταφέρει να την κάνει πυλώνα σταθερότητας, ειρήνης και ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και ταυτόχρονα να δώσει φτηνά ενεργειακά προϊόντα στον Έλληνα πολίτη. Κερδίσαμε εθνική νίκη τον αγωγό ΤΑΠ, που Ευρωπαίοι και Αμερικάνοι, καλοπληρωμένοι λομπίστες, ήθελαν να μην περάσει από τη Βόρεια Ελλάδα, να μην περάσει από την Ελλάδα, να πάει από Τουρκία απευθείας Βουλγαρία. Και το κερδίσαμε. Δεν ήταν καθόλου αυτονόητο. Και για να μην μακρηγορήσω, να πω δύο φράσεις για τον EastMed, που είναι ένα ζήτημα που συζητιέται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Από τους φίλους και συμμάχους μας των Ηνωμένων Πολιτειών, κάποιους, ένα μέρος της διοίκησης, βγήκε το περίφημο non-paper, που φαντάζομαι θα το έχετε ακούσει, που έλεγε, δεν μας νοιάζει που τρεις κυβερνήσεις με την υπογραφή τους και τους πρωθυπουργούς τους, Ισραήλ, Κύπρος και Ελλάδα, έχουν υπογράψει, πιστεύουν και υποστηρίζουν τον αγωγό EastMed. Εμείς λέμε με ένα non-paper, δηλαδή ανύπαρκτο επισήμως χαρτί, και λέμε με προσβλητικό τρόπο απέναντι σε τρεις χώρες ότι αυτό το έργο δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Εμείς θεωρούμε ότι είναι μη χρήσιμο και μη βιώσιμο και μη πράσινο. Γιατί? Γιατί μπορεί να θέλουμε να κάνουμε κανένα δωράκι. Και μπορεί να θέλουμε να κάνουμε και δεύτερα δωράκια. Χαίρομαι λοιπόν γιατί πριν λίγες μέρες ήρθε ο Πρωθυπουργός Ντράγκη και η Ιταλική Βουλή, τα πέντε μεγαλύτερα κόμματα της Ιταλικής Βουλής, και είπαν θέλουμε τον EastMed, τον αγωγό που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από Κύπρο και Ισραήλ μέσω Ελλάδας προς την Ιταλία, γιατί αποτελεί έναν κορυφαίο αγωγό ενεργειακής ασφάλειας όλης της Ευρώπης. Και διάφοροι αναλυτές, να μην είστε αθώοι γενικά στους διάφορους αναλυτές, που έλεγαν, μα ο αγωγός κάνει 10 δις. Ο αγωγός κάνει 5,2 δις. Έλεγαν, μα ο αγωγός θα κάνει 10 χρόνια να κατασκευαστεί. Ο αγωγός, με βάση τις μελέτες που έχουν κατατεθεί στις ελληνικές αρχές πριν 6 μήνες, θέλει 36 μήνες, 3 χρόνια. Για την ενέργεια αυτό είναι αύριο. Και υπάρχει και το τελευταίο ζήτημα. Το ζήτημα των κοιτασμάτων. Χάσαμε 7 χρόνια από το 2014 μέχρι και τώρα. Ήταν ένα ιστορικό παράθυρο που αν το είχαμε αξιοποιήσει, σήμερα η Ελλάδα όχι μόνο θα ήταν αυτάρκης
στα δικά της ενεργειακά κοιτάσματα, αλλά θα μπορούσαμε να αποτελέσουμε μία πύλη τροφοδότησης ολόκληρης της Ευρώπης με περίπου το 20% του φυσικού αερίου που τροφοδοτεί σήμερα την Ευρώπη. Επαναλαμβάνω, το 20% του ρωσικού φυσικού αερίου θα μπορούσε η Ελλάδα, σε συνεργασία με την Κύπρο και το Ισραήλ, να το στέλνει στην Ευρώπη από κοιτάσματα ευρωπαϊκά. Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, στη διπλωματική μας φαρέτρα, τι σημαίνει αυτό το άλμα. Ποιος θα τολμούσε μετά και σε άλλα θέματα εθνικής εξωτερικής πολιτικής να λοξοκοιτάξει την Ελλάδα όταν είναι τροφοδότης όλης της Ευρώπης με το 20% του ρωσικού αερίου. Εξαγγέλθηκε ότι θα ξαναξεκινήσουμε. Το θεωρώ θετικό στοιχείο. Μόνο που πρέπει αυτή η επανέναρξη να γίνει με ταχύτητα, επιμονή, υπομονή και έτσι όπως μπορεί να συμβεί. Και από τα πολύ μεγάλα να κλείσω με τα πολύ μικρά που όμως είναι εξίσου σημαντικά. Αυτά όλα θα πάνε σε βάθος 3, 4, 5 ετών. Αύριο τι μπορεί να γίνει για τα ενεργειακά της Ελλάδας. Θα σας φανεί περίεργο. Θα σας πω δύο μόνο παραδείγματα και θα τελειώσω. Έβαλα τους μεταπτυχιακούς μου φοιτητές να ψάξουν, να ερευνήσουν τι ποσοστό του τιμολογίου ηλεκτρισμού ενός νοικοκυριού, τι ποσοστό είναι ο θερμοσύφωνας που τον ανάβουμε κάθε μέρα για να κάνουμε ένα μπάνιο. Μη μου πείτε δεν με νοιάζουν. Αυτά ξέρετε πόσα είναι τα λεφτά. Είναι το 20% του λογαριασμού. Ο θερμοσύφωνας. Αυτό το απλό όργανο. Γιατί λοιπόν τα 5 εκατομμύρια ελληνικά σπίτια που δεν έχουν ηλιακό θερμοσύφωνα και από τους ηλιακούς θερμοσύφωνες τους κατασκευάζουν 25 ελληνικές επιχειρήσεις από τις καλύτερες του κόσμου, όπου απασχολούνται 3.500 άνθρωποι, γιατί να μην είναι αυτό ένας εθνικός στόχος. Και μέσα σε 1 με 2 χρόνια να μειώσω το τιμολόγιο ηλεκτρισμού του μέσου νοικοκυριού μου κατά 20% και να δώσω μεροκάματος άλλους 3.500 Έλληνες πολίτες. Και γιατί για τα αγροτικά, το έχουμε κουβεντιάσει τόσες φορές, συζητάμε ενεργειακές κοινότητες. Βεβαίως, έτσι πρέπει. Όμως, φίλες και φίλοι, έχουμε καταλάβει ότι η Ελλάδα σήμερα που μιλάμε έχει 400 αγροτικές ενεργειακές κοινότητες που είναι η ΤΟΕΒ, η Τοπική Οργανισμή Υγείων Βελτιώσεων, που έχουν διοίκηση, γενική συνέλευση, αφημί, φορολογικό μητρό και έχουν και κατανάλωση ρεύματος. Το 2014 λοιπόν, στους ΤΟΕΒ δώσαμε τη δυνατότητα, επειδή ακριβώς είναι ενεργειακές κοινότητες που δουλεύουν, οι ΤΟΕΒ να αποκτήσουν προτεραιότητα στη σύνδεση έναντι οποιοδήποτε άλλο ιδιώτη, οποιοδήποτε άλλο. Και να στηρίξουμε, να μειώσουμε κατά 60% το ρεύμα που πληρώνει ο Έλληνας αγρότης. Αυτή είναι προοδευτική, είναι δομική μεταρρύθμιση. Και τα λεφτά μένουν εδώ. Σας είπα μερικά παραδείγματα γιατί πραγματικά πιστεύω ότι σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές που βιώνουμε έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε ότι η Ελλάδα, τα μυαλά της Ελλάδας, τα παιδιά της Ελλάδας, η παραγωγική βάση της Ελλάδας μπορεί να αδράξει μια ιστορική ευκαιρία. Και από εκεί που βρισκόμαστε ή αισθανόμαστε ότι βρισκόμαστε με την πλάτη στον τοίχο, να προχωρήσουμε σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο της πατρίδας μας, που θα είναι ένα παραγωγικό μοντέλο που θα μας ξαναφέρει να γίνουμε πρωταγωνιστές μιας νέας Ευρώπης, μιας Ευρώπης της αλληλεγγύης, της ειρήνης και της αυτάρκειας
σε όσο το δυνατόν περισσότερα προϊόντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.